Εντάξει, το πρόγραμμα του μνημονίου από την αρχή του είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν συρρυκνώνει απλώς μισθούς, συντάξεις, αλλά είναι και ένα πρόγραμμα που καταστρέφει το κοινωνικό κράτος. Όλα όσα έχουν σχέση με κοινωνικό κράτος υποβαθμίζονται. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η παιδεία να μείνει έξω από αυτή τη διαδικασία της καταστροφής. Είμαστε σε μια συνεχώς φθήνουσα πορεία με συνεχώς οξυνόμενα προβλήματα. Παρόλο που πέρυσι κλείσανε πάνω από 2.000 σχολεία σε όλη τη χώρα, φέτος τα, και υποτίθεται θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, να είχαν λυθεί κάποια από τα προβλήματα που λέγανε οι κυβερνητικοί, φέτος έχουμε ακόμα πιο οξυμένα προβλήματα. Δηλαδή φτάσαμε τέλος Ιανουαρίου και λείπουν από τα σχολεία όλης της χώρας περίπου 1.600 εκπαιδευτικοί. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν προβλέπεται να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, διότι οι πιστώσεις για αναπληρωτές φτάνουν μόνο για το πολύ 30 άτομα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα γίνει. Ήδη σχολεία, επαγγελματικά λύκεια περιοχών της χώρας ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούν να χορηγήσουν απολυτήρια στους μαθητές τους αφού δεν έχουν κάνει μάθημα. Δηλαδή, το πιο οξυμένο πρόβλημα παρουσιάζεται στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια. Δημιουργούνται δηλαδή σημαντικά προβλήματα στην εκπαίδευση της χώρας από την έλλειψη των καθηγητών. Είναι σοβαρότατο, ναι. Δεν είναι... Πάντα είχαμε προβλήματα. Πάντα καθυστερούσαν να έρθουν ειδικότητες στα σχολεία, αλλά αυτό το πράγμα φέτος να είμαστε τέλος Ιανουαρίου και να λείπουν 1.600 άτομα είναι πρωτοφανές. Και σας λέω, δεν μπορούν να δώσουν απολυτήρια. Αλλά δεν είναι ότι είναι. Είναι παντού, ας πούμε και σε εμάς. Και εμείς έχουμε κενά. Λείπουν ειδικότητες, λείπουν καθηγητές γερμανικών, μουσική, καθηγητές πληροφορικής. Και είμαστε τέλος Ιανουαρίου. Και δεν προβλέπεται, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεν φτάνουν οι επιστώσεις που έχει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας. Αν συνυπολογίσουμε δε πέρα από αυτά τα κενά που έχουν σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία, με την παρεχόμενη μόρφωση των παιδιών, αν υπολογίσουμε τα προβλήματα με το πετρέλαιο, που είναι τεράστια, με την κατάσταση που επικρατεί στις οικογένειες, γιατί αυξάνεται πια. Οξύνονται τα προβλήματα που βλέπαμε από πέρυσι και λέγαμε υπάρχουν μαθητές που δεν σιτίζονται σωστά ή και καθόλου. Τώρα έχουμε περιστατικά έντονα και όλα αυτά χειροτερεύουν. Άρα εμείς είπαμε ότι εντάξει, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή και η πορεία της καταστροφής περνάει από το να ο λαός μας να αντισταθεί, να βάλουμε τέλος στις πολιτικές αυτές των μνημονίων. Όσο συνεχίζεται, η καταστροφή θα βαθαίνει. Και δεν είναι μόνο στην παιδεία, είναι παντού, σε όλη μας